Ένα, πάμε πρόβα. Αυτό είναι μια ερωτική ιστορία μεταξύ ενός πυροσβέστη και μιας δημοσιογράφου, την οποία σε κάποιον ανύποπτη στιγμή, σε μια πυρκαγιά στα γραφεία της εφημερίδας που εργαζόταν, την έσωσε και ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας. Παίζω μια δημοσιογράφο, την Άννα, η οποία αρπάζει μια φωτιά στα γραφεία της εφημερίδας που δουλεύει. Έρχεται η πυροσβεστική, ο Θοδωρής ο Αθερίδης κάνει τον Αντώνη έναν πυροσβέστη που μπαίνει μέσα στις φλόγες και τη σώζει τη ζωή. Και από εκεί ξεκινάει, τον ερωτεύεται, την ερωτεύεται, ζουν ένα μεγάλο παθιασμένο έρωτα, ζουν μαζί. Και η ταινία ξεκινάει από εκεί που πια έχουν χωρίσει και η Άννα ξαναγυρίζει, επιστρέφει στη ζωή του. Την εποχή που αυτός είναι έτοιμος να παντρευτεί την Νατάσα, μια Μολδαβή νοσηλεύτρια. Εγώ υποδίω με τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας συνάδελφος του Αντώνη που υποδίεται ο Θοδωρής. Φαίνεται από τα πρώτα πλάνα της ταινίας ότι η σχέση τους είναι πολλών χρόνων φιλική και οικειότητα και οικογενειακή και λίγο πατρική από μέρος μου προς το μέρος του. Δηλαδή αυτός δίνει τη λύση, ας πούμε, σε κάποια θέματα που παίρνει τα ενία και λέει τώρα μη μιλάτε, κανονίζω εγώ. Έχει ένα τέτοιο, ας πούμε, δυναμισμό αυτός ο τύπος. Ναι, κάτι κάνω κι εγώ και έρχεται μια δικαιοσύνη, ας πούμε, στο τέλος. Ουσιαστικά συμμετέχω σε μια κομπίνα που συμβαίνει και όλα παίρνουν το δρόμο τους, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα καθόλου. Δηλαδή κάτι συμβαίνει στο τέλος έτσι πως το υπονοείται, αλλά δεν κεντράρει εκεί η ταινία. Η ταινία κάποια στιγμή γίνεται, έχει μια αστυνομικότητα, θέλεις να λυθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να λυθούν, ο θεατής δηλαδή θα ενδιαφέρεται να δει πως αποκαθίσταται η δίκαιη τάξη των πραγμάτων. Και συναισθηματικά και ηθικά. Δηλαδή η αφήγηση δεν είναι γραμμική, μετατοπίζεται διαρκώς και με αυτή την οικονομία έρχονται πληροφορίες σιγά σιγά, ας πούμε, για τα πρόσωπα και τις καταστάσεις με τις οποίες έχουν επιλεχθεί μεταξύ τους. Όχι, με την Παναγιώτα έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο σύριαλ στον Αλφα, το Αχ και να ξέρεις, του Κοκκινόπουλου, που κάναμε τις αδερφές και την ξανασυναντάω μετά από 10 χρόνια. Και χάρηκα πολύ που την ξανασυναντάω την Παναγιώτη, γιατί είναι υπέροχο πλάσμα, πανέμορφη, πολύ ταλαντούχα και συνεργαστήκαμε πολύ καλά και τότε. Με το Θοδωρή επίσης έχουμε κάνει χιλιάδες δουλειές στο θέατρο, κυρίως άλλη μια ταινία και στην τηλεόραση. Και εντάξει, μπορούμε να συνεννόμαστε αμέσως με μια λέξη, είναι δικός μου άνθρωπος. Οι υπόλοιποι, εκτός από τον Κωνσταντίνο τον Μαρκουλάκη που παίζει και αυτό στην ταινία και επίσης είναι πολύ δικός μου άνθρωπος και έχουμε δουλέψει πάρα πολλά μαζί. Οι υπόλοιποι ήταν καινούργιοι για μένα, δηλαδή και ο Γιώργος Χρυσοστόμου και ο Γιάννος Περλέγκας, που είναι δύο από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς τους, που πάντα τους έβλεπα στο Τσέρεκο του Στάφη μας Μαρζά και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ και παίζουμε μαζί, και τη Μάρθα την Καραγιάννη βεβαίως, η οποία τη Μάρθα την ξέρω από τότε που ήμουν παιδί και παίζαμε με τον μπαμπά μου στο θέατρο και πήγαινα και την έβλεπα και καθόμουν και ώρες στο καμαρίνι της και τη χάζευα. Πρώτη φορά και είναι πολύ ευχάριστη η συνέβρεση, είναι πολύ φωτεινοί άνθρωποι και ο Θοδωρής και η Παναγιώτα και η Σμαράγδα και ο Περλέγκας που είμαστε και εκτός του πλατό φίλοι. Έχουν πολύ φως και πολύ ωραία διάθεση, κάτι που εμένα αυτή τη στιγμή με ικανοποιεί και με γεμίζει. Από έρωτα, θα έκανα μια ταινία καταρχήν, πολύ ωραία, που θα βγει στις 20 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους και άλλα πολλά που δεν μπορώ να σας πω. Έκανα από έρωτα, δεν ξέρω, έχω κάνει
πάρα πολλά, έχω μπουχτίσει, έχω κάνει πάρα πολλά που μάλλον δεν έπρεπε και να τα κάνω τα τόσα πολλά από την παλαβομάρα αυτή. Τώρα ξέρω ότι από έρωτα έχω κάνει και πολλή υπομονή, οπότε θα κάνω υπομονή μέχρι τον επόμενο. Και βλέπουμε. Νομίζω ότι κινείται το ανθρώπινο γένος με βάση αυτή τη δύναμη, η οποία είναι αρχαίγονη, προϋπάρχει μόν και θα συνεχίσει να υπάρχει. Τα έχει κανονίσει η φύση αυτά, ώστε το σύνολο των κινήσεών μας νομίζω να καθορίζεται από αυτό. Νομίζω ακόμα και οι άνθρωποι που δεν λένε ότι θα έκανα τα πάντα για τον έρωτα, τα πάντα κάνουν για τον έρωτα.